είναι πλέον γεγονός το ότι εντοπίστηκε ο πρώτος πλανήτης εκτός του γαλαξία μας. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό αλλά και ιστορικό. Και αυτό έγινε με πρωτοποριακό σύστημα ανείχνευσης πλανητών, το οποίο ξεπέρασε πλέον τα όρια του Milky Way, όπως αποκαλείται ο δικός μας γαλαξίας. Είναι λοιπόν το πρώτο αστρικό σώμα με τα χαρακτηριστικά ενός πλανήτη, εκτός του γαλαξία μας, που εντοπίζεται και μάλιστα από επιστήμονες της NASA. Έχουν ως τώρα καταγραφεί περίπου 5.000 εξωπλανήτες από ό,τι θυμάμαι. Δηλαδή σώματα που περιστρέφονται γύρω από τον εκάστοτε ήλιο τους. Αλλά φυσικά εκτός του δικού μας πλανητικού συστήματος, ηλιακού συστήματος δηλαδή, αλλά εντός του δικού μας γαλαξία, έτσι, του Milky Way. Ανήκουν δηλαδή στο δικό μας γαλαξία, Τώρα μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις. Το σήμα που έλαβε το τηλεσκόπιο Chandra X-Ray από πιθανό πλανήτη προέρχεται από άλλο γαλαξία και είναι γύρω στα 28 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Μιλάμε για απίστευτη απόσταση από το δικό μας γαλαξία και λέγεται Μεσχέ 51 ο γαλαξίας αυτός. Αυτή η νέα ανακάλυψη βασίζεται στα αστρικά περάσματα όπου το πέρασμα ενός πλανήτη μπροστά από ένα αστέρι εμποδίζει λίγο από το φως του αστεριού και οδηγεί σε χαρακτηριστική μείωση στη λάμψη που μπορούν να εντοπίσουν τα τηλεσκόπια. Με τον τρόπο αυτόν έχουν ήδη εντοπιστεί χιλιάδες εξωπλανήτες. Αυτό το νέο πλανήτη λοιπόν που βρίσκεται εκτός του δικού μας γαλαξία τον ονομάσανε M51ULS1 για τώρα, έτσι προσωρινά, με μάζα 20 φορές μεγαλύτερη από τον ήλιο, τον δικό μας, ο πλανήτης αυτός φαίνεται να βρίσκεται σε τροχιά γύρω από ένα άλλο άστρο, νετρονίων ή από μια μαύρη τρύπα, που προφανώς και τα δύο αυτά είναι μεγαλύτερα από εκείνο, τον πλανήτη δηλαδή. Από ό,τι διάβασα, οι ερευνητές παραδέχτηκαν ότι θα χρειαστούν περισσότερα δεδομένα για να πούν με βεβαιότητα ότι όντως ανακάλυψαν τον πρώτο εξωγαλαξιακό πλανήτη έτσι θα λέγονται αυτοί οι πλανήτες. Δυστυχώς η θέση του πιθανού εξωπλανήτη είναι τέτοια που δεν είναι εφικτό να γίνουν νέες παρατηρήσεις μέσα στα επόμενα 70 χρόνια. Οπότε θα τα μάθουν οι νέες γενιές.